Πάμε τώρα σε μια μεγάλη διεθνής ωκεανογραφική αποστολή. Με βασικό στόχο βέβαια την διεξαγωγή υποθαλάσσιων ερευνητικών γεωτρήσεων. Πού τώρα θα πραγματοποιηθούν αυτές οι γεωτρήσεις? Γύρω από το ηφαιστειακό συγκρότημα Σαντορίνης Κολούμπου Χριστιανού στο Νότιο Αιγαίο. Εγκρίθηκε, έχουν ανάψει το πράσινο φως και θα πραγματοποιηθεί από το Δεκέμβριο του 2022 έως και τον Φλεβάρι του 2023. Ένα θέμα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, θα μας βάλει στο κλίμα, θα μας πει περισσότερα η κυρία Εύη Νομικού, αναπληρώτρια καθηγήτρια φυσικής γεωγραφίας και γεωλογικής ωκεανεογραφίας στο ΕΚΠΑ. Να σας καλησπερίσω από Κρήτη, κυρία Νομικού. Να σας καλησπερίσω από Σαντορίνη, που βρίσκομαι στη Σαντορίνη λοιπόν, αυτή την περίοδο, γιατί έχουμε κάποιες εργασίες υπαίθρου και ένα γόρξο, παρά είμαστε και πάρα πολύ κοντά. Είστε εξίσου τυχεροί, είστε εξίσου τυχεροί. Σωστά, είμαστε τυχεροί που ζούμε σε αυτό το υπέροχο περιβάλλον, σε αυτό το ανοιχτό γεωλογικό μουσείο, όπως είναι το ηφαίστειο της Σαντορίνης. Ναι. Προφανώς, οποιαδήποτε επιστημονική έρευνα προκαλεί το ενδιαφέρον στην παγκόσμια κοινότητα, σε όλο τον κόσμο. Προκαλεί το ενδιαφέρον και έχουμε και εκπλήξεις που ακόμα δεν τις έχουμε αντικρίσει. Ξέρετε, είναι γνωστό ότι υπάρχουν πάρα πολλοί ηφαιστειολόγοι που ασχολούνται με το χερσαίο χώρο της Σαντορίνης. Επομένως, γνωρίζουμε πάρα πολλά πράγματα από το πόσο μεγάλη ήταν η μινωική έκρηξη, μόνο όμως με τις χερσαίες αποθέσεις. Καιρός είναι λοιπόν να μάθουμε το τι γίνεται στον θαλάσσιο χώρο, γιατί έχουμε ξαναπεί ότι τα μυστικά αυτής της μεγάλης έκρηξης βρίσκονται στη θάλασσα, λόγω του ότι τεράστιες αποθέσεις ηφαιστειακής τέφρας της τάχτης έχουν αποτεθεί ουσιαστικά στο βυθό της Σαντορίνης, και γι' αυτό λοιπόν γίνεται μια μεγάλη ωκεανογραφική αποστολή με το μεγαλύτερο πλοίο του κόσμου, το Joint Resolution, ναι, το οποίο θα έρθει το Δεκέμβριο του 2022 ως το Φεβρουάριο του 2023. Ήταν μια μεγάλη προσπάθεια εδώ και τα τελευταία 4 χρόνια από 30 επιστήμονες, είτε στην Ελλάδα είτε από το εξωτερικό, και δεν μιλάμε μόνο για Ευρώπη, αλλά μιλάμε και για Αμερική και για Αυστραλία και για Καναδά, δηλαδή διεθνές αποστολή, η οποία πραγματικά πήραμε το πράσινο φως, ναι, εγκρίθηκε και μάλιστα με άριστα, έτσι ώστε να έρθουμε εδώ και να κάνουμε 6 υποθαλάσσιες ερευνητικές γεωτρήσεις, όχι μόνο μέσα στην καλδέρα της Σαντορίνης, αλλά και εκτός καλδέρα Σαντορίνης, στην περιοχή δίπλα στην Αμορφή, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Σαντορίνη γειτονεύει με τεράστια υποθαλάσσια ρήγματα, πάρα πολύ ενεργά, τα οποία στο παρελθόν έχουν δώσει μεγάλους καταστροφικούς σεισμούς. Θέλουμε λοιπόν να ανακαλύψουμε πώς συνδέεται η ηφαιστειότητα, τα διαφορετικά, ναι, ηφαιστειακά κέντρα, με την τεκτονική, δηλαδή το πώς επενεργούν τα ρήγματα, τα μεγάλα ρήγματα που αναφέραμε, πάνω στη δημιουργία των ηφαιστειακών κέντρων. Αυτό είναι ένα από τα ερωτήματα. Το δεύτερο, όπως το αναφέραμε και προηγουμένως, είναι το πόσο μεγάλη τελικά ήταν αυτή η μινωική έκρηξη. Δηλαδή, αν όλοι την κατατάσσουν ότι ήταν η μεγαλύτερη έκρηξη τα τελευταία 10.000 χρόνια, ναι, αυτό να έχουμε τρανταχτές αποδείξεις από τους πυρήνες που θα πάρουμε από τον υποθαλάσσιο. Μέχρι στιγμής δεν έχει αποδειχθεί αυτό. Είναι κάπως θολό το τοπίο. Είναι θολό το τοπίο, λόγω του ότι πραγματικά δεν γνωρίζουμε πάρα πολλά πράγματα, το τι συμβαίνει στο βυθό γύρω από τη Σαντορίνη. Καιρός λοιπόν να μάθουμε και να γίνουμε πιο σοφοί μετά από αυτό το ταξίδι, το οποίο θα συμμετέχουν περίπου 60 επιστήμονες, ναι, από όλο τον κόσμο, όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά από όλο τον κόσμο. Και βέβαια τα διεθνή μέσα ενημέρωσης θα είναι στραμμένα στη Σαντορίνη όταν το πλοίο θα έχει κάνει αυτές τις έρευνες. Το πιο σημαντικό που πρέπει να το τονίσουμε, γιατί άκουσα και την προηγούμενη ομιλία, είναι ότι κατά τη διάρκεια αυτής της ωκεανογραφικής αποστολής θα γίνονται online μεταδόσεις, θα συνδέονται δηλαδή σχολεία, όχι μόνο από τη Σαντορίνη, αλλά και από όλο τον κόσμο, όπου θα συμμετέχουν οι επιστήμονες και θα εξηγούν στους μαθητές, στους φοιτητές, ναι, το τι συμβαίνει μέσα σε μια ωκεανογραφική αποστολή, ποια είναι τα καινούργια ευρήματα που βρίσκουμε, γιατί οι πυρήνες, οι πυρηνοληψίες που θα γίνονται, θα ανοίγουν οι πυρήνες εκείνη τη στιγμή και θα γίνονται οι αναλύσεις. Άρα θα έχουμε και τα πρώτα αποτελέσματα, τα οποία θα ανακοινώνονται όχι μόνο στον κόσμο, αλλά και στους μαθητές και στους φοιτητές, που θα καταλάβουν γιατί κάνουμε ωκεανογραφική έρευνα. Μάλιστα, παράλληλα λοιπόν με την αποστολή θα υπάρχουν και, αν μου επιτρέπετε τον όρο, online μαθήματα και διαλέξεις με τη συμμετοχή της μαθητικής κοινότητας. Σωστό. Της μαθητικής κοινότητας όχι μόνο από την Ελλάδα.
Όχι, από όλο τον κόσμο. Από δεν όλο τον έχουμε κόσμο. Ακριβώς, θα συνδέονται. Μην ξεχνάμε ότι είπαμε, είναι διεθνής ωκεανογραφική αποστολή. Ναι. Επομένως, θα είναι πάνω επιστήμονες από την Αμερική, από τον Καναδά, από την Ευρώπη, από την Αυστραλία. Άρα, λοιπόν, θα μπορούμε να συνδεόμαστε με πανεπιστήμια είτε με σχολεία και να μπορούμε να μεταδώσουμε στα παιδιά την αγάπη μας και τα καινούργια ευρήματα. Γιατί πραγματικά τα καινούργια ευρήματα. Ναι. Τα αποτελέσματα θα βγουν όταν τελειώσει αυτή η ωκεανογραφική αποστολή. Η κυρία Εύη Νομικού. Η κυρία Εύη Νομικού, στο τέλος της αποστολής, θα χαμογελάσει αν έχει στα χέρια της συμπεράσματα τα οποία θα έχουν ποια κατεύθυνση. Το καλό σενάριο, ποιο είναι? Το καλό σενάριο είναι να δούμε τελικά, είναι αυτό που σας είπα, τα ηφαιστειακά κέντρα της Σαντορίνης, πώς συνδέονται μεταξύ τους, πώς έγινε αυτή η μεγάλη ηφαιστειακή έκρηξη που γίνεται κάθε 20.000 χρόνια, να μην τρομοκρατήσουμε τον κόσμο προφανώς, και να μάθουμε πώς συμπεριφέρεται σωστά το ηφαίστειο της Σαντορίνης. Είναι ένα μεγάλο ερώτημα, όχι μόνο για τους Έλληνες επιστήμονες, αλλά και για ξένους επιστήμονες. Αυτό το μεγαλύτερο, το πιο ενεργό ηφαίστειο που έχουμε στο Ελλάδα, ένα ηφαίστειο το οποίο έχει απασχολήσει την επιστημονική κοινότητα, πώς αυτό μπορεί να δώσει κάποιες μελλοντικές εκρήξεις. Σε ένα χρόνο, λοιπόν, περίπου από σήμερα, ξεκινάει αυτή η αποστολή, η οποία θα διαρκέσει για ένα δίμηνο περίπου. Ένα δίμηνο, ακριβώς ένα δίμηνο. Είναι 60 μέρες ακριβώς, όπου θα καταλήξουμε στο Ηράκλειο, και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Θα καταλήξουμε στο Ηράκλειο και προσπαθούμε λοιπόν να διοργανώσουμε μια ημερίδα όταν θα καταλήξει το πλοίο και οι επιστήμονες στο Ηράκλειο, να ενημερώσουμε και τους φίλους, τους φίλους της Κρήτης, να μπορέσουν να επισκεφτούν το πλοίο και να δουν σε κανονική, δηλαδή να έρθουν μέσα στο πλοίο, να δουν το πλοίο και να συνομιλήσουμε με τους επιστήμονες. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Θα τα ξαναπούμε στο μέλλον, το μόνο σίγουρο. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Καλό βράδυ από Κρήτη. Να είστε καλά. Καλό βράδυ από Σαντορίνη. Να είστε καλά, κυρία Νομικού. Λοιπόν.